Από τα πρώτα λοιπόν χρόνια της ύπαρξης του ελευθέρου ελληνικού κράτους, η 30η Ιανουαρίου καθιερώθηκε ως εορτή των τριών ιεραρχών και ως η επίσημη εορτή της ελληνικής παιδείας. Τα έργα και οι διδαχές του Μεγάλου Βασιλείου, του Γρηγορίου, του Θεολόγου και του Ιωάννου του Χρυσοστόμου δικαιολογούν αυτή την σύνδεση. Η Εκκλησία τους ονομάζει φωστήρες της Τρισιλίου Θεότητος και η ελληνική παιδεία τιμά τους εμπνευστές και προστάτες της σύνθεσης της ελληνικής σοφίας με τη Θεία Αποκάλυψη του Ευαγγελικού Λόγου. Ο παγκόσμιος ελληνισμός συναντάται με την οικουμενικότητα του χριστιανισμού. Αξίζει να θυμόμαστε την προτροπή του Μεγάλου Βασιλείου προς τους νέους, να μελετούν επιλεκτικά τα αρχαία ελληνικά κείμενα και να διδάσκονται πρότυπα αρετής από τα ομηρικά έπη, τον Περικλή, τον Μέγα Αλέξανδρο και άλλους. Να θυμόμαστε επίσης την επισήμανση του Γρηγορίου του Θεολόγου ότι πρώτη στο αγαθό για κάθε άνθρωπο είναι η παιδεία. Όχι μόνο η εκκλησιαστική, αλλά και η κλασική, η ανθρωπιστική όπως λέμε. Και να έχουμε πάντα στο νου μας τα πολλά και πάντοτε επίκαιρα διδάγματα του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο οποίος ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για την αγωγή των νέων και τις σχέσεις γονέων και παιδιών. Και οι τρεις διακρίθηκαν για την διορατικότητα και την αποφασιστικότητά τους, για τη σύνεση και την εργατικότητά τους. Πρόσφεραν πολύτιμη βοήθεια προς όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως εθνικότητας, πίστης, κοινωνικής τάξης, φυλετικής ή άλλης διάκρισης. 18 περίπου αιώνες μετά από τον θάνατο του Χρυσοστόμου, θα φαντάζεται κανείς ότι το έργο και ο λόγος του όχι μόνο δεν είναι σύγχρονος, αλλά δεν έχει και ισχύ. Σήμερα όμως, ίσως περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, το έργο τους, αλλά κυρίως ο λόγος τους, για την παιδεία και τα παιδιά είναι και πρέπει να είναι φάρος ο οποίος μας φωτίζει. Οι τρεις ιεράρχες σήμερα θα αγωνίζονταν για μια παιδεία την οποία έχει ανάγκη αυτός ο τόπος. 50 σχεδόν χρόνια μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, το θέμα της παιδείας παραμένει ζητούμενο. Ακόμη δεν έχει κατασταλάξει η ελληνική πολιτεία τι είδους παιδεία και τι είδους εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να προσφέρεται στους μαθητές. Πρέπει να διευκρινιστεί όμως το εξής. Η παιδεία απαντά στο ερώτημα ποιον τύπο και ποιον χαρακτήρα ανθρώπου θέλουμε να διαπλάσουμε μέσω της μόρφωσης. Αντίθετα, η εκπαίδευση απαντά στο ερώτημα ποιες γνώσεις και εμπειρίες πρέπει να αποκτήσει ο νέος για να ασκήσει ένα επάγγελμα, παύλα λειτουργήμα θα έλεγα εγώ, γιατί πολλά επαγγέλματα δεν είναι επάγγελμα, είναι λειτουργήμα. Το επάγγελμα λέμε του εκπαιδευτικού δεν είναι επάγγελμα, ο εκπαιδευτικός είναι λειτουργήμα, ο δικαστικός είναι λειτουργήμα, ο ιερέας είναι λειτουργήμα. Να εξασκήσει λοιπόν με επιτυχία. Παιδεία και εκπαίδευση δεν ταυτίζονται, αλλά η μία συμπληρώνει την άλλη και είναι αναγκαίο η κοινωνία μας να δώσει απάντηση στο εξής ερώτημα. Τελικά ποιον άνθρωπο θέλουμε να διαπλάσουμε, ποια πρότυπα και ποιες αξίες θέλουμε να μεταδώσουμε στους νέους μας. Οι τρεις ιεράρχες θα αγωνίζονταν για μία παιδεία δικαίωμα του κάθε νέου, ξεχωριστά. Όλα τα παιδιά έχουν και πρέπει να έχουν το δικαίωμα στη μόρφωση. Τα παιδιά δικαιούνται να αποκτήσουν το αγαθό, αυτό το οποίο θα αλλάξει τη ζωή τους. Το σχολείο πρέπει να είναι για όλους ανοιχτό και προσβάσιμο. Είναι αυτό που θα τους χαρίσει τα εφόδια για να τραβήξουν ο καθένας το δρόμο του ως επιστήμονας, οικογενειάρχης και κυρίως ως ενεργό μέλος της κοινωνίας. Διότι η κοινωνία
Έχει ανάγκη από μορφωμένους ανθρώπους πάνω στους οποίους θα στηρίζεται και οι όποιες μεταρρυθμίσεις θα έπρεπε να γίνονται γύρω από το μορφώσιμο του κάθε ανθρώπου και όχι να εξαντλούνται πάνω σε κάποιο σύστημα εισαγωγής στις ανώτατες σχολές. Η μόρφωση είναι κάτι παραπάνω και από το πτυχίο. Η μόρφωση είναι πολιτισμός. Σήμερα οι τρεις ιεράρχες θα έδιναν μάχες για μία παιδεία που είναι υποχρέωση της πολιτείας να την προσφέρει. Μία προσφορά αδιάκριτη και ισόνομη σε όλους τους νέους πολίτες της, σε όλες τις γωνιές της επικράτειάς της. Η πολιτεία έχει την υποχρέωση να προσφέρει ευκαιρίες για ένα ανοιχτό σχολείο, δημοκρατικό και σύγχρονο, το οποίο θα προετοιμάζει ενεργούς πολίτες που θα διεκδικούν και θα αμφισβητούν, ανοίγοντας έτσι νέους δρόμους, νέους ορίζοντες. Θα πρέπει να προετοιμάζει δυναμικούς πολίτες και όχι αυριανούς ανέργους και πέτες εργασίας. Η πολιτεία πρέπει να στηρίζει τους ανθρώπους τους οποίους αύριο θα έχει την απαίτηση να την βοηθούν και να τη στηρίζουν και όχι να τους απογοητεύει. Οι τρεις ιεράρχες δεν ήταν μόνο άριστοι παιδαγωγοί, πάνω απ' όλα ήταν ποιμένες επίσκοποι. Έκαναν πράξη την εντολή που έδωσε ο Ιησούς Χριστός στον Απόστολο Πέτρο. Τον ρώτησε, «Πέτρο με αγαπάς, αν με αγαπάς, ποίμενε τα προβατά μου». Του είχε πει, «Αυτό και ο Μέγας Βασίλειος και ο Γρηγόρης ο Θεολόγος και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος το έπραξαν και έγιναν η θυσία του κάθε ανθρώπου που προστέθηκε στη θυσία του Θεού. Προσέφεραν τη ζωή τους εις τύπον και τόπον Χριστού, αγωνιζόμενοι και θυσιαζόμενοι για τον Χριστό και για το λαό τον οποίον ποίμεναν, διότι ήταν επίσκοποι που άνοιγαν και έδειχναν το δρόμο και τον περπατούσαν μαζί με το ποιμνιό τους». Ο κόσμος έχει ανάγκη από ποιμένες του αναστήματος των τριών ιεραρχών που θα συμβαδίζουν στα όνειρά τους, στα άγχη τους, στις χαρές τους και στις λύπες τους. Έχει ανάγκη από ποιμένες οδοδείκτες οι οποίοι να έρχονται αντιμέτωποι με την αδικία και την εκμετάλλευση όπως έρχονταν οι τρεις ιεράρχες. Γι' αυτό και στη ζωή τους είχαν αμέτρητες εξορίες. Αυτό γιατί εναντιώνονταν στην άδικη εξουσία για το όφελος του ποιμνίου τους. Η Εκκλησία τους τίμησε γι' αυτό, αναγνωρίζοντας την αγιότητά τους, όπως και τον αγώνα τους, και τους κατέταξε ανάμεσα στους Αγίους της. Η Εκκλησία σήμερα μας καλεί όχι απλώς να μνημονεύσουμε τα ονόματά τους και να τους θυμίσουμε, αλλά να τους μιμούμαστε ως πρόσωπα, ως λαός και ως έθνος, αν θέλουμε να επιβεβαιώσουμε πνευματικά, να επιβιώσουμε πνευματικά στους δύσκολους καιρούς. Ακόμα, όλοι μας, γονείς, εκπαιδευτικοί, ιερείς και πολιτεία, έχοντας ως πηξίδα τη ζωή και το έργο των τριών ιεραρχών, να εγκύψουμε με αγάπη πάνω από τους νέους, βοηθώντας τους να πραγματώσουν ακόμα και τα πιο μικρά όνειρά τους. Αυτό είναι χρέος μας. Να οδηγήσουμε την παιδεία μας στο μέλλον. Έχουμε χρέος να οδηγήσουμε τα παιδιά μας, εσάς δηλαδή, στο μέλλον. Ας έχουμε την ευχή των τριών ιεραρχών και να έχετε πάντα καλή πρόοδο και προκοπή σε ό,τι σκέπτεται ο καθένας. Στις 30 Ιανουαρίου κάθε χρόνο γιορτάζουμε τη μνήμη των τριών ιεραρχών όπως καθιερώθηκε από το 1100 μετά Χριστόν. Ήταν μεγάλοι δάσκαλοι αλλά και πατέρες της Εκκλησίας.
Οι τρεις ιεράρχες είναι ο Μέγας Βασίλειος, ο Ιωάννης ο Χριστόστομος και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Η γιορτή τους είναι γιορτή της παιδείας και των γραμμάτων, γιορτή των δασκάλων και των μαθητών. Είναι γιορτή τόσο σχολική όσο και χριστιανική. Σχολική είναι γιατί οι τρεις ιεράρχες ήταν άνθρωποι μορφωμένοι, σοφοί δάσκαλοι, φημισμένοι ρήτορες και συγγραφείς. Πρόσφεραν πάρα πολλά στα γράμματα διαθέτοντας ολόκληρη την περιουσία τους. Χριστιανική είναι γιατί και οι τρεις ήταν ευσεβείς ιεράρχες, επιφανείς θεολόγοι, με κοινωνική προσφορά και φιλανθρωπικό έργο που διέθεσαν τη ζωή τους στην πίστη τους για τον Χριστό. Μελέτησαν τους αρχαίους κλασικούς συγγραφείς και φιλοσόφους και κατόρθωσαν να συμφιλιώσουν το αρχαίο ελληνικό πνεύμα με τη χριστιανική πίστη. Απέρριψαν τα ειδωλολατρικά στοιχεία και κράτησαν τις αρχές της διαλλακτικής σκέψης της ελληνικής παιδείας, ακολουθώντας τη συμβουλή του Απόστολου Παύλου να δοκιμάζουμε τα πάντα αλλά να κρατάμε το καλό. Έστησαν έτσι γέφυρες ανάμεσα στο κλασικό και το σύγχρονο, ανάμεσα στη γνώση και την αρετή, ανάμεσα στην αναζήτηση της επιστημονικής αλήθειας και στην πραγματική αλήθεια της αγάπης, ανάμεσα στη θεωρία και στην πράξη, τον ελληνισμό και τον χριστιανισμό. Το έργο των τριών ιεραρχών είναι πολύ μεγάλο. Όλοι οι φτωχοί, οι άρρωστοι, τα ορφανά και οι ηλικιωμένοι έβρισκαν καταφύγιο κοντά τους. Η μεγάλη τους καρδιά και η χριστιανική ψυχή τους γίνονταν στέγη για όσους είχαν ανάγκη. Ήταν τόση η καλοσύνη και η φιλανθρωπία τους που δεν υπολόγισαν τα πλούτη και τα χρήματά τους. Τίποτα δεν κράτησαν για τον εαυτό τους. Όλα τα υπάρχοντά τους τα διέθεσαν για να δώσουν χαρά στους συνανθρώπους τους. Πολλές φορές οι ιεράρχες με τα ίδια τους τα χέρια έδαιναν τις πληγές των αρρώστων. Τίποτα δεν τους φόβιζε. Ακόμη και τους λεπρούς περιποιούνταν. Οι τρεις ιεράρχες ήταν και οι ιεραπόστολοι. Δίδασκαν τη χριστιανική θρησκεία και το λόγο του Θεού με πάθος, γεγονός που σε συνδυασμό με τη μεγάλη μόρφωση τους έφερε αντιμέτωπους με εχθρούς και βασιλιάδες. Δίκαια λοιπόν ονομάστηκαν μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας και προστάτες των γραμμάτων και των σχολείων. Ας δούμε περιληπτικά τον βίο του καθενός χωριστά. Ο Άγιος Βασίλειος γεννήθηκε στην Νεοκεσάρια του Πόντου γύρω στα 330 μετά Χριστό, αλλά μεγάλωσε στην Κεσάρια της Καπαδοκίας. Γονείς του ήταν η ενάρετη Εμέλεια, που ήταν κόρη μάρτυρα και ονομαστός ρήτορας Βασίλειος. Σπούδασε στην Κεσάρια και κατόπιν στην Κωνσταντινούπολη, στην Αλεξάνδρεια και στην Αθήνα, όπου συνδέθηκε με τον αδελφικό του φίλο Γρηγόριο τον Αζιανζινό. Ο Βασίλειος, ύστερα από τις λαμπρές σπουδές του, γύρισε στην Κεσάρια. Εκεί άσκησε το επάγγελμα του ρήτορα και αφού βαφτίστηκε σε μεγάλη ηλικία όπως συνηθιζόταν τότε, αποφάσισε να γίνει μοναχός. Για να γνωρίσει μεγάλους ασκητές της εποχής του, επισκέφθηκε την Αίγυπτο, την Παλαιστίνη αλλά και άλλες χώρες. Γοητευμένος, μοίρασε τα υπάρχοντά του στους φτωχούς και μόνασε σε ένα ερημικό μέρος του Πόντου. Όταν είδε ότι οι αιρετικοί τάραζαν την Εκκλησία, δέχθηκε το μεγάλο αξίωμα της ιεροσύνης. Έγινε διάκονος, ιερέας και αργότερα επίσκοπος Κεσάριας, από όπου καταπολέμησε στεναρά τον αριανισμό. Ιστορική έμεινε η απάντηση που έδωσε στο φιλοαριανό απεσταλμένο το αυτοκράτορα ύπαρχο Μόδεστο, όταν τον απείλησε αυστηρά με δίμευση της περιουσίας, εξορία, βασανιστήρια και θάνατο. «Τίποτα από αυτά δεν φοβάμαι», απάντησε ο Βασίλειος. «Γιατί περιουσία δεν έχω παρά μόνο τα φτωχά μου ρούχα και λίγα βιβλία. Εξορία δεν φοβάμαι γιατί όλοι σε αυτή τη ζωή είμαστε σαν τα πουλιά χωρίς μόνιμη στέγη. Βάσανα δεν λογαριάζω γιατί το ασθενικό μου σώμα γρήγορα θα πεθάνει. Και ο θάνατος θα με φέρει κοντά στο Θεό για τον οποίο ζω και εργάζομαι». Καθημερινά δίδασκε τους ανθρώπους εξηγώντας το Ευαγγέλιο. Συμβούλευε την νεολαία να διαβάζει την ελληνική ιστορία, μυθολογία, ποίηση και φιλοσοφία. Έγραψε πολλά βιβλία, επιστολές, κηρύγματα, ομιλίες, προσευχές και τη Θεία Λειτουργία που φέρει το όνομά του. Μια ολόκληρη πόλη, την περίφημη Βασιλιάδα, αποτελούν τα φιλανθρωπικά του ιδρύματα. Νοσοκομεία, ορφανοτροφία, ξενώνες, εργαστήρια, σχολεία και άλλα, για τα οποία διέθεσε όλα του τα υπάρχοντα. Πέθανε το 379 σε ηλικία 49 χρονών. Η Εκκλησία μας τον ανώμασε Οικουμενικό και Μέγα Διδάσκαλο. Τον τιμάει ως Άγιο και την 1η Ιανουαρίου.
Ο Άγιος Ιωάννης ονομάστηκε Χρυσόστομος για τις ρητορικές του ικανότητες. Γεννήθηκε το 345 μετά Χριστό στην Αντιόχεια της Συρίας. Γονείς του ήταν ο ανώτερος αξιωματικός Σεκούνδος και η ευσεβής Ανθούσα. Πολύ νωρίς έμεινε ορφανός από τον πατέρα του και το βάρος της ανατροφής και μόρφωσής του έπεσε στην ενάρετη Ανθούσα. Ύστερα από τη γενική εκπαίδευση, ο Ιωάννης σπούδασε ρητορική στη σχολή του περίφημου δασκάλου της εποχής εκείνη, του Λιβάνιου. Μετά τις λαμπρές φιλοσοφικές και νομικές σπουδές του, ο Ιωάννης άσκησε στην Αντιόχεια το επάγγελμα του δικηγόρου. Γρήγορα όμως τον τράβηξαν οι θεολογικές σπουδές και όταν βαπτίστηκε άρχισε να ζει ασκητική ζωή. Ύστερα από μερικά χρόνια ασκητικής ζωής, ο Ιωάννης δέχτηκε τη χάρη της ιεροσύνης και υπηρέτησε την Εκκλησία. Με τα λαμπρά του κηρύγματα και κυρίως με το έξοχο παράδειγμά του, μαγνήτιζε τις ψυχές των πιστών. Είχε κατορθώσει να τρέφει καθημερινά πάνω από 3.000 φτωχούς. Η φήμη και το καλό όνομά του έγιναν γνωστά σε όλη τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και ο βασιλιάς Αρκάδιος τον πήρε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί τον εξέλεξαν αρχιεπίσκοπο. Στα φλογερά του κηρύγματα καλούσε σε ηθική εξυγίανση της κοινωνίας και ασκούσε αυστηρή κριτική στον κλήρο και στους κυβερνώντες, προκαλώντας τις αντιδράσεις αυτοκράτηρας Ευδοξίας και των εκκλησιαστικών κύκλων. Εκθρονίστηκε και καταδικάστηκε σε εξορία, αλλά ο λαός πέτυχε τη ματέωσή της. Σύντομα όμως ακολούθησε άλλη μόνιμη και μαρτυρική στην Αρμενία και αργότερη στην Πιντιούτα του Πόντου. Στο δρόμο και ενώ βρισκόταν στα κόμμανα του Πόντου, πέθανε από τις κακουχίες και τις στερήσεις στις 14 Σεπτεμβρίου του 407. Ύστερα από 30 χρόνια το λείψανό του μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη και τοποθετήθηκε στο Ναό των Αγίων Αποστόλων. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος διακρίθηκε για τη ρητορική του τέχνη. Τα λόγια, η διδασκαλία και το κήρυγμά του συγκινούσαν όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό τον ονόμασαν Χρυσόστομο, δηλαδή στόμα χρυσό. Ακόμα και σήμερα, τον αρετόν το θησάβρισμα, καθώς τον ονόμασαν, εξακολουθεί να μας φωτίζει με τα πολλά του συγγράμματα. Ανάμεσα σε αυτά, ιδιαίτερη θέση κατέχει η Θεία Λειτουργία που φέρει το όνομά του. Η Εκκλησία μας τιμάει τη μνήμη του στις 13 Νοεμβρίου, στις 27 Ιανουαρίου την Ανακομιδή και στις 30 Ιανουαρίου μαζί με τους άλλους δύο ιεράρχες. Ο Άγιος Γρηγόριος γεννήθηκε το 329 μετά Χριστό στην Αριανζό, κοντά στην Αζιανζό της Καπαδοκίας, γι' αυτό και ονομάστηκε Ναζιανζινός. Όπως και ο Άγιος Βασίλειος καταγόταν από παλιά και πλούσια οικογένεια του τόπου του. Οι ευσεβείς γονείς του, η Νόνα και ο Επίσκοπος Γρηγόριος, του έδωσαν χριστιανική ανατροφή. Τα πρώτα γράμματα τα έμαθε στην Αζιανζό και κατόπιν στην Κεσάρια της Καπαδοκίας. Εκεί γνωρίστηκε με τον Βασίλειο που ήταν σχεδόν στην ίδια ηλικία και συνδέθηκαν με αδελφική φιλία και εκτίμηση που έμεινε ζωντανή και δυνατή σε όλη τους τη ζωή. Ο Γρηγόριος συνέχισε τις σπουδές του στην Κεσάρια της Παλαιστίνης και στην Αλεξάνδρεια. Σπούδασε και στην Αθήνα μαζί με τον φίλο του Βασίλειο. Μετά τις τόσο λαμπρές σπουδές του γύρισε στην Αζιανζό. Τότε δέχτηκε το Άγιο Βάπτισμα. Κατόπιν μόνασε για ένα διάστημα στον Πόντο μαζί με τον Βασίλειο. Αργότερα ο Γρηγόριος ήρθε κοντά στο γέροντα πατέρα του και τον βοηθούσε στα ποιμαντικά του έργα. Με απέτηση όμως των χριστιανών και χωρίς να το θέλει ο ίδιος, καθώς θεωρούσε πολύ μεγάλο το αξίωμα της ιεροσύνης, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος. Ύστερα από μερικά χρόνια, μπροστά στην επιμονή του φίλου του και αρχιεπισκόπου Κεσαρίας Βασιλείου, δέχτηκε και χειροτονήθηκε από τον ίδιο επίσκοπο Σικομόπολης των Σασίμων. Εκείνο που ανέδειξε τον Γρηγόριο μεγάλο δάσκαλο και ποιμένα της Εκκλησίας ήταν η υπεράσπιση της Ορθοδοξίας που πέρναγε δύσκολες μέρες από τον κίνδυνο των Αριανών. Στην Κωνσταντινούπολη μόνο ένας μικρός ναός είχε απομείνει στους Ορθοδόξους που τον ονόμαζαν συμβολικά Αγία Αναστασία, ελπίζοντας πως εκεί θα αναστηθεί ξανά η Ορθοδοξία. Σε αυτό το ναό ο Γρηγόριος εκφώνησε τους περίφημους 5 λόγους για τη θεότητα Υιού και Λόγου του Θεού με θαυμαστά αποτελέσματα. Για αυτή τη σοφία και ευλάβεια στα θεία, δίκαια η Εκκλησία μας τον ονόμασε Θεολόγο, πρώτον αυτόν ύστερα από τον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή. Σε λίγο στέφθηκε αυτοκράτορας ο Μέγας Θεοδόσιος καθιερώνοντας με διάταγμα την Ορθοδοξία. Τότε αναδείχθηκε ο Γρηγόριος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως και πρόεδρος της Δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου.
Από αυτή τη θέση, το 381, μαζί με άλλους πατέρες της Εκκλησίας, στερέωσαν την πίστη και την Ορθοδοξία, συμπληρώνοντας το σύμβολο της πίστεως που άρχισε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Για να εξασφαλίσει όμως την ειρήνη της Εκκλησίας, με μια ηρωική πράξη παραιτήθηκε από τον Αρχιεπισκοπικό θρόνο και την Προεδρία της Συνόδου και επέστρεψε στον τόπο του, όπου πέρασε την υπόλοιπη ζωή του με προσευχή, διάβασμα και συγγραφή βιβλίων. Πέθανε το 390 μετά Χριστό. Ο Γρηγόριος διακρίθηκε για τον αγνό του χαρακτήρα και τις πολλές αρετές, καθώς και για το τεράστιο συγγραφικό του έργο που περιλαμβάνει λόγους, επιστολές και ποίηματα. Η Εκκλησία μας τον κατέταξε ανάμεσα στους Αγίους της και τον τιμά ξεχωριστά στις 25 Ιανουαρίου, καθώς και στις 30 του ίδιου μήνα, γιορτή των Τριών Ιεραρχών. Οι τρεις ιεράρχες έδειξαν με τη ζωή και το έργο τους ότι η πίστη προς το Θεό και η αγάπη προς τον συνάνθρωπο συμβαδίζουν. Νοημάτισαν τον αρχαίο κλασικό κόσμο και διέσωσαν αξίες με πανανθρώπινο περιεχόμενο. Οι ίδιοι είναι και θα είναι οδηγοί προς την αληθινή γνώση και μόρφωση, αγαθά πρότυπα κάθε νέου ανθρώπου.
δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι. Σήμερον εψυχέ των γηγενών υψού των Αγίων εν τη μνήμη εγαρπήλε των ουρανών επέρονται και ημίν τα του Δεσπότου οι λόγοι τους λόγους κηρύττουσι και γλώσσε τα θαύματα μελπούσιν ημείς δε προς το δόξα σοι Χριστώ το Θεό, της γαρπής της ειρήνη δια του
τους φωστήρας των πατέρων πλέον στον Χριστό φρουρεί. Τους φωστήρας των πατέρων πλέον στον Χριστό φρουρεί. Τους μεγίστους θείους ιεράρχος ανυπνήσατε λαοί. Τους μεγίστους θείους ιεράρχος ανυπνήσατε λαοί. Βασιλείου του μεγάλου μίσου θείαν αρετή. Βασιλείου του μεγάλου μίσου θείαν αρετή. Γρηγορίου Πανηθεϊγόρου θεολόγων κορυφή. Γρηγορίου Πανηθεϊγόρου θεολόγων κορυφή. Χρυσοστόμου χρυσολόγων γλώτταν ούτη χαρμονή. Χρυσοστόμου χρυσολόγων γλώτταν ούτη χαρμονή. Χριστολόγε Θείε Ιωάννη, ο της πόλης ο ποιμή. Χριστολόγε Θείε Ιωάννη, ο της πόλης ο ποιμή. Διδασκόντων και διδασκομένων φίλοι και οδηγοί. Διδασκόντων και διδασκομένων φίλοι και οδηγοί. Ηγετές, αδελφοί, πατέρες, σωτηρία και ισχύ. Ηγετές, αδελφοί, πατέρες, σωτηρία.